Έχουν βουλευτές σήμερα? Όχι, δεν έχουν. Έχουν μια πάρα πολύ καλή παρουσία σε αυτή την περιοχή και πιστεύω ότι σε αυτές τις εκλογές θα βγάλουμε βουλευτή. Για την επόμενη μέρα τι βλέπεις? Βλέπεις αυτοδυναμία ΣΥΡΙΖΑ, βλέπεις πρωτιά Νέας Δημοκρατίας, βλέπεις κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ή κάτι άλλο? Τη συνεργασία των ΑΝΕΛ με το ΣΥΡΙΖΑ το βλέπω, γιατί δεν νομίζω να συνεργαστούν με τίποτα άλλο. Αν ήταν να το κάνουν και τώρα, θα παίρνανε και αν θέλετε αξιώματα και αν θέλετε και τίποτα άλλο. Δεν ξέρω. Πιστεύω όμως ότι πρέπει η κυβέρνηση καινούργια να έχει μια άλλη δυναμική και πιστεύω ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση βγει δεν θα κάνει αυτά τα λάθη που έχει κάνει η προηγούμενη. Έστω και αν είναι και αυτή. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να τον προβλέψει και απρόληπτο μπορεί να είναι, αλλά και να έχει και ένα συνδυσιακό πρόβλημα. Σε μένα ποτέ δεν με είχαν συγκινήσει και ποτέ δεν με είχαν παρασύρει σε αποτελέσματα και σε συμπεράσματα. Θα δούμε. Πιστεύω όμως ότι μέσα από αυτές τις εκλογές θα βγουν, για να τελειώσω και εγώ να πείτε τα δικά σας, θα βγουν άνθρωποι ικανοί, νέοι στην πολιτική, που θα έχουν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό αυτό ρόλο στα επόμενα σημαντικό χρόνια. Από όλους τους χώρους να βγουν οι καθαροί υποψήφοι. Και όχι μόνο καθαροί, άνθρωποι της αγοράς. Τα άνθρωποι που έχουν επάγγελμα. Άνθρωποι που δεν περιμένουν την πολιτική για να βιοποριστούν. Άνθρωποι που έχουν προσφέρει κάτι στην κοινωνία. Που έχουν ένσημα, που έχουν ώρες πτήσης στην πραγματικότητα, όχι άνθρωποι της γυάλας. Ο Νιζάμης είναι ένας από αυτούς. Μα γι' αυτό το λέω. Κώστα, θα τα ξαναπούμε ως καλεσμένος πλέον. Όχι ως σχολιογράφος. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.